Πάρα πολλούς τομείς. Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε, να με επιτρέπετε να τα ομαδοποιήσω κάπως για να μπορέσουμε να απαντήσουμε όσο δυνατόν σε περισσότερα ζητήματα από αυτά που τέθηκαν. Και θα τα ομαδοποιήσω με βάση έτσι, και τη σπουδαιότητα αλλά και την έμφαση που θα πρέπει να δίνουμε στον κάθε τομέα όπως αυτό θα πρέπει να γίνεται πράξη. Μιλήσαμε γενικά για πολιτική παρουσία, για τα κέντρα αποφάσεων και λοιπά, για διάφορα έργα και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ και να αναφερθώ, δεν μπορούμε να πούμε ότι ναι, έγινε, δεν έγινε κτλ. Ήμασταν παρόντες πάντα στα κέντρα αποφάσεων. Και θα το πω με παραδείγματα, δεν θα πω κάτι διαφορετικό. Έχουμε πάρει τη χρηματοδότηση από το Τρίτης 6 εκατομμύρια ευρώ για έργο που καταθέσαμε. Για δίκτυα έδρευσης. Έχουμε πάρει για εξοικονόμηση ενέργειας από αυτό το πρόγραμμα το τελευταίο που το προανέφερε και ο Δήμαρχος πολύ πρόσφατη χρηματοδότηση 9 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πάρει 2.200 από το Ταμείο Ανάκαμψης δημοσιεύτηκε και σε ΦΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε πηγαίνουμε άμεσα σε δημοπράτηση και αυτό το μεγάλο έργο που αφορά την ΑΕΔΕΑ. Έχουμε πάρει από το Πράσινο Ταμείο 600.000 ευρώ. Έχουμε πάρει για την ανάπτυξη του πάρκου. Βιοκλιματικού πάρκου στον Άγιο Αντώνη που πίσω 400.000 ευρώ, δεν θα αναφέρω κάτι άλλο. Άρα νομίζω ότι είμαστε στα κέντρα αποφάσεων, νομίζω ότι είμαστε μέσα και μπορούμε και πετυχαίνουμε και στοχεύουμε και περιμένουμε και πολλά άλλα. Οι απαιτήσεις μας είναι πολλές και φυσικά περιμένουμε και πολλά άλλα. Περιμένουμε και κάποιες ασφαλτοστρώσεις να εγκριθούν που έχουμε καταθέσει, όπως το δρόμο της Αγίας Παρασκευής, η οποία είναι ήδη κατατεθειμένη, ολοκληρωμένη μελέτη. Με τοπογραφικά, με αξιονομετρικά, με τα πάντα, ό,τι προβλέπεται να γίνει, δεν μας έχουν στείλει ακόμα τα χρήματα. Είναι προεκλογική περίοδος τώρα, εθνικών εκλογών, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό. Πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση να ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, είναι κατατεθειμένη έτοιμη μελέτη, περιμένουμε προς τη χρηματοδότηση και εκεί. Οπότε, ένα μεγάλο κομμάτι μπορούμε να πούμε ότι η παρουσία μας είναι σωστή. Θα ήθελα να μείνω σε ένα κομμάτι το οποίο είπα από το Πράσινο Ταμείο για τις 600.000 ευρώ, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Γιατί έχει να κάνει με αυτά που είπε ο κύριος Μπίνος προηγουμένως για τα πεζοδρόμια έξω από τα σχολεία. Τα ξέρουμε τι πεζοδρόμια έξω από τα σχολεία. Και γι' αυτό τον λόγο ετοιμάσαμε αυτές τις μελέτες, πετύχαμε αυτές τις χρηματοδοτήσεις και στην προηγούμενη οικονομική έχουμε εγκρίνει και τον ανάδοχο. Περιμένουμε πλέον την έγκριση της αποκεντρωμένης και ξεκινάνε οι εργασίες άμεσα μετά το Πάσχα με δύο διαφορετικούς αναδόχους για δύο διαφορετικά έργα που αφορούν την είσοδο από την πλευρά των σχολείων και μέχρι την είσοδο του δευτέρου γυμνασίου στο μνημείο των ποδίων. Τα έχουμε πει επανειλημμένα, είναι εγκεκριμένα έργα, έτοιμα να ξεκινήσουν, δημοπρατημένα με όλες τις διαδικασίες κτλ. Δεν είναι σόφρο να πάμε να κάνουμε σπασμωδικές παρεμβάσεις εκεί, το οποίο δεν θα προσφέρει τίποτα άλλο παρά μπορεί να κάνουμε και την κατάσταση χειρότερη. Θα γίνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις, υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια εγκεκριμένα. Ακόμα υπάρχουν και εγκεκριμένες μελέτες από τη ΔΠΧΟΣ για την κυκλοφοριακή ρύθμιση εκεί της περιοχής και νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα το οποίο θα εξυπηρετήσει τα σχολεία. Οπότε να σταματήσουμε και σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά το συγκεκριμένο τμήμα. Από εκεί και πέρα, δόθηκε έμφαση στο οδικό δίκτυο. Δεν θα πω κάτι διαφορετικό, το ξέρουμε το οδικό δίκτυο της περιοχής μας. Είναι απαρχαιωμένο, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι η περίοδος τέτοια, μην κρυβόμαστε. Μετά το χειμώνα πάντα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Το χειμώνα, το κρύο, η βροχή, οι κακές συνθήκες δημιουργούν εκτεταμένες καταστροφές στο οδόστρωμα. Τα οδοστρώματα της περιοχής μας είναι από το 70, όλοι οι κεντρικοί άξονες. Δυστυχώς. Και στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν υπάρχει μόνο εδώ. Εκείνο όμως που θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι οι κατοικούντες στην Ιεροσάλυμ, γιατί εδώ μέσα όλοι δεν είμαστε παρθενογενέσεις, είμαστε όλοι και έχουμε διοικήσει και έχουμε ξαναδιοικήσει. Και ο κύριος Παρούντογλου ήταν πρωτοκλασσάτος τέλεχος σε προηγούμενη διοίκηση και ο κύριος Μπίνος, προηγούμενος μόνος. Τα προβλήματα αυτά συνεχίζουν να μένουν. Δεν έχουν λυθεί. Εγώ θα πω τι κάνουμε εμείς για αυτό το πράγμα. Γιατί εμείς κάνουμε και μπορούμε με αποδείξει να πούμε ότι έχουμε δώσει τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον για συντηρήσεις και για ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή. Ακόμα και σήμερα, κύριε Πρόεδρε, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει ένα θέμα για τη συγκρότηση επιτροπών, γιατί είναι δουλειά που έχει δουλευτεί μες στο χειμώνα για να βγει την άνοιξη και αφορούν εν μέσω και δίκτυα αρδευτικά ύψους 450.000 ευρώ,
αλλά και ασφαλτοστρώσεις ύψους 420.000 ευρώ. Συντηρήσεις και ασφαλτοστρώσεις. Είναι το μέγιστο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε και να πούμε ότι το Νοέμβριο μόλις είχαμε τελειώσει τις προηγούμενες δημοπρασίες που αφορούσαν τα προηγούμενα έτη. Μέχρι τον Νοέμβριο ρίχναμε. Κάνουμε μια πάυση στο χειμώνα, θα ξαναρίχνουμε τώρα από το Πάσχα. Θα γίνουν οι απαραίτητοι διαγωνισμοί, θα ξαναρίξουμε. Τα προβλήματα είναι πολλά. Είμαστε εδώ για να τα αντιμετωπίζουμε. Τι να κάνουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν αφήνουμε πουθενά. Έχουμε πάει σε όλα τα χωριά και θα ξαναπάμε. Και στα χωριά που πήγαμε την πρώτη χρονιά θα ξαναπάμε. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Είναι ένας αέναος κύκλος αυτός. Είμαστε εδώ για να ανταπεξέλθουμε με πράξεις, με αποδείξεις, με νούμερα σε έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σε αυτό το κομμάτι. Για το οδικό δίκτυο. Να πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο είναι το κυκλοφοριακό. Πολύ σωστά επισημάνθηκε για το θέμα που υπάρχει, μας έχει απασχολήσει και εμάς ιδιαιτέρως και από πέρσι μπορώ να πω και έχουμε και ανάλογο κονδύλιο και στον προϋπολογισμό για να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Απλά θα ανακοινώσω τώρα ακριβώς αυτά που έχουμε καταλήξει και θα έρθουν στην γενική αναμόρφωση την οποία θα κάνουμε και θα περιλαμβάνει και τέτοιες διαδικασίες. Έχουμε έλθει σε επαφή με καθηγητή πανεπιστημίου που ασχολείται με κυκλοφοριακά θέματα κτλ. Είναι πολύ αρχαίο όλο αυτό το σύστημα της αερδέας. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και 20 ετίες τελευταία φορά που έγινε έτσι μια κυκλοφοριακή αντιμετώπιση της πόλης. Η πόλη από τότε έχει αλλάξει άρδιν. Ο πληθυσμός της έχει αλλάξει, η τεχνολογία έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει πολλά. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να έχουμε δύο τίτλους συγκεκριμένους: Επικυροποίηση κυκλοφοριακών, δημογραφικών και κοινωνικών δεδομένων του Δήμου Αλμοπίας και επεξεργασία και ορίμανση μελετών κυκλοφοριακών δράσεων. Αυτές οι διαδικασίες θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα γιατί θα γίνουν θα είναι μελέτες που θα γίνουν με την απευθείας διαδικασία, απευθείας ανάθεσης, είναι στο όριο των ποσών αυτών, για να έχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα αποτελέσματα όλες αυτές τις πράξεις από εξειδικευμένους ανθρώπους που θα μας πούνε συγκεκριμένα πράγματα. Θα μετρήσουν κυκλοφοριακό φόρτο, θα βάλουν κάμερες, θα βάλουν ανθρώπους, θα μετράνε κίνηση οχημάτων, πόσα οχήματα περνάνε ανά ώρα, τα πάντα, ό,τι χρειάζεται για να γίνουν οι κυκλοφοριακές μελέτες και να μας παρουσιάσουν αυτοί ολοκληρωμένα σχέδια, γιατί ούτε εμείς ούτε κανένας εδώ μέσα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό ολοκληρωμένο. Οπότε να τα αφήσουμε και αυτό στην άκρη, είναι κάτι που δρομολογείται και θα φανεί στην επόμενη αναμόρφωση. Άκουσα από τον κύριο Σβεστόπουλο, αναφέρθηκε στην επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού που κάνουμε. Γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο. Ορίστε. Μιλάτε, κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλαιπωρεί λίγο. Μπορώ να το πω έτσι με απλά λόγια. Κάναμε και πέρσι επεκτάσεις δικτύων. Τοποθετήθηκαν κολόνες, τοποθετήθηκαν και τα φωτιστικά. Και πρόπερσι βασικά και πέρσι το 22. Τοποθετήθηκαν οι κολόνες και έχουν μείνει εκκρεμότητα τα φωτιστικά. Έχουμε μια συνεχή διένεξη, σε εισαγωγικά διένεξη, με το ΔΔΕ, όσον αφορά την καταλληλότητα των φωτιστικών σωμάτων και την προμήθεια αυτών. Έχουμε φέρει 4-5 διαφορετικά φωτιστικά σώματα, τα οποία για διάφορους λόγους, με διάφορες προφάσεις, όλα έχουν κάποιο πρόβλημα και τα επιστρέφουν πίσω ότι δεν είναι κατάλληλα για να συνδεθούν στο δίκτυο. Συγγνώμη. Δεν νομίζω να διώξω κανένα, κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω να διώξω κανένα. Αυτό που βάλαμε. Αυτό που βάλαμε πρόπερση, το φωτιστικό, δεν το δέχεται πλέον ο ΔΔΕ. Τους πήγαμε μέχρι τελευταία και με επώνυμης εταιρείας της Philips, το οποίο δεν το δέχονται ούτε αυτό. Για διάφορους λόγους. Εγώ θα ήθελα να μάθω ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, να ενημερώσουμε και τις εταιρείες που δεν μπορούν να τα κάνουν σωστά τα φωτιστικά τους. Γιατί άμα δεν τα δέχει τη ΔΕΗ, άρα δεν μπορούν να τα πουλήσουν πουθενά. Πού αλλού τα παίρνουν. Εν πάση περιπτώσει. Είναι λίγο ένα δίσκαμπτο σημείο εκεί, θα το ξεπεράσουμε και αυτό, θα βρούμε το φωτιστικό το συγκεκριμένο, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι ένα αυτό, ανά την Ελλάδα που είναι κατάλληλο για όλη αυτή τη διαδικασία, και θα φέρουμε αυτό που πρέπει να φέρουμε για να προχωρήσει και αυτή η δουλειά και να τοποθετηθούν για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Δεν το κάνουμε. Έχουν τοποθετηθεί κολόνες σε πολλά σημεία στο Δήμο μας για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και με φωτισμό. Οι κολόνες έχουν μπει, είναι ήδη μισοτελειωμένοι και παραπάνω. Για αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά τη ΔΕΙΑ, αυτό που είπα και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή έχει εγκριθεί το έργο του Τρίτσης και έχουμε και την προγραμματική σύμβαση στα θέματα της μελισσίνης διάταξης για τον διαγωνισμό του έργου. Αφορά την κατάσταση δικτύων ίδρυυσης, πέρα από τις αερυθέας που είναι ήδη σε εξέλιξη
και περιμένουμε τις επιτροπές στο τελευταίο του στάδιο να αποφανθούν για να τελειώσει επιτέλους αυτή η διαδικασία. Έχει ξεκλειδωθεί η διαδικασία να τη φτάσουμε στο τέλος και να πάμε σε έναρξη εργασιών. Έχουμε μέσω του προγράμματος Stretches 6 εκατομμύρια ευρώ αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης προμάχων, εξαπλατάνου, θηριόμετρας και χρυσής. Ήδη αυτά αντικαθιστώνται. Ήδη υπήρχε μια διαδικασία από τα προηγούμενα χρόνια για τη μελέτη της Τσιφιανής. Έχει δημοπρατηθεί, μας έχουν φέρει και τη μελέτη, την έχουμε έτοιμη και τη μελέτη. Οπότε το επόμενο έργο μπορεί να είναι και αυτό. Για την κατάσταση του ίδρυμα μπορούμε να ζητήσουμε χρηματοδότηση. Προχωράμε με προηγούμενους βηματισμούς. Υπάρχουν και άλλα χωριά τα οποία θα πρέπει να αντικατασταθούν. Να πούμε και ένα ακόμα που έχουμε κάνει και για αποθητευτικά. Έχει προβλέψει η ΔΕΗ, έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος για τη χρηματοδότηση μελετών ύψους, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ, είναι στο τρίτσι και αυτό. Για δημιουργία αποχετευτικών λουτράκι όρμας, αψάλου, προμάχων και εξαπλατάνου χρυσής. Αποχετευτικά δίκτυα σε όλα αυτά τα χωριά. Ναι. Οπότε είναι και αυτό σε εξέλιξη. Γίνονται πάρα πολλά στη ΔΕΙΑ, έχουμε φέρει πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, είναι προς όφελος των πολιτών, θα εξυγχρονιστεί η ΔΕΙΑ πάρα πολύ. Αυτή ήταν η σημαντική τομή που ήθελα να αναφερθώ όσον αφορά αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι συγκεκριμένο, με συγχωρήσετε. Μάλιστα, εσύ να επανέλθω, κύριε Τσιμπτσίλη.